Στην νεότερη εποχή μπορούμε να δούμε παραδείγματα από τα άγραφα και την Κρήτη, κοινοφελές ταμείο Κρήτης. Να ανακαλύψουμε το Μαρκόπουλο, που είναι τα νέα αμπελάκια. Στο εξωτερικό, κοινοτικές δομές στη Βουλγαρία και την Πολωνία, στην Ελβετία, όπου το σήκωμα του χιονιού αποτελεί πρώτιστη υποχρεωτική κοινοτική λειτουργία σε κάθε χωριό. Στην Ολλανδία, την συλλογική αντιμετώπιση του θαλασσίου ρεύματος. Στις Ιαπωνικές νήσους, την αντισεισμική πρόνοια. Στα Αφρικανικά χωριά, την αντιμετώπιση των επιδρομών αγρίων ζώων. Στις χολερόπληκτες περιοχές, την προληπτική άμυνα κατά της νόσου. Ειδικά τα ορεινά ελβετικά χωριά, ο Καραβίδας τα εξαίρει ως υποδείγματα πρότυπου τοπικού κοινοτικού πολιτισμού, διότι οργάνωσαν συστηματικά τις δυνάμεις τους με τη δημιουργία πρόσφορων βιοτεχνιών που διεύρυναν τις βάσεις εργασίας και βιώσεως του πληθυσμού. Ενδιαφέρουσα είναι η κοινοτική σύγκριση μεταξύ Ελλάδας και Αγγλίας. Κοινό στοιχείο είναι η ανάγκη της αμοιβαίας στήριξης των παραγωγικών κλάδων και η ένταση της εργασίας. Από τη βάση αυτή προκύπτουν οι αναλογίες της ιστορικής πορείας των δύο λαών. Οι αρχαίοι Έλληνες ήταν, όπως και οι νεότεροι, λαός σύμμικτος, ο οποίος είχε την καλή τύχη να κατάγεται όχι από μυστηριώδεις πρίγκιπες, αλλά από προγόνους νομάδες κτηνοτρόφους και από συστηματικώς οργανωμένους, λόγω τραχύτατης επιλογής, ληστοπειρατές. Ως έθνος, οι Έλληνες δεν έχουν λοιπόν αριστοκρατική προέλευση. Αυτό κάθε άλλο παρά μειωτικό είναι και άλλωστε υπήρξε ευνοϊκό για την ανάπτυξη των θεσμών μας, αφού ευνόησε την αλληλεγγύη, την κοινωνική συνοχή και την γνήσια αξιολογική ιεραρχία. Η πειρατεία καταρχάς συνέβαλε στην εξέβρεση των αναγκαίων πόρων για την επιβίωση του πληθυσμού και παράλληλα διαμόρφωσε την κοινωνία τόσο στο πεδίο των μηχανισμών εξωτερικής κυριαρχίας όσο και στο πεδίο της συλλογικής συμπεριφοράς. Επί μακρό χρονικό διάστημα, η γεωγραφική θέση και οι συνθήκες του εσωτερικού της Ελλάδας οδήγησαν σε ένα είδος ζωής νομαδικό και ληστοπειρατικό. Αυτό το είδος ζωής αποτέλεσε παρά τα αυτά μια μορφή πολιτισμού, δηλαδή η συστηματική και η ιεραρχημένη οργάνωση. Η ασφάλεια και η ελευθερία μιας τέτοιας χώρας, φωλεάς και ορμητηρίου ληστοπειρατών και διαφόρων νομάδων της θεριάς και της θάλασσας, εξαρτήθηκε επί μακρόν και καλύφθηκε από το δυσπρόσιτο του εσωτερικού της, δηλαδή από την έλλειψη συγκοινωνιακής προσπελάσεώς της. Ο πολιτισμός εκείνος δεν επιδίωξε παρά μόνον εκείνη τη συγκοινωνία και την ασφάλεια που χρειαζόταν για την καλή οργάνωση του ληστοπειρατικού και του νομαδικού είδους ζωής και όχι του γεωργικού, του βιομηχανικού. Η Βρετανική Αυτοκρατορία είναι δημιούργημα της εμπορικής συνειδήσεως και της κοινοτικής συνοχής των παλαιών ληστοπειρατών των Βρετανικών νήσων. Αν αναλύσει κανείς τον καθημερινό ρυθμό των ίδιων των Βρετανικών χρηματιστηρίων, θα ξαναβρει ολοζώντανο τον τύπο, το πνεύμα, την πειθαρχία και τη λιτότητα των πανάρχαιων νομαδικών στεριανών και ναυτικών κιτάρων, όπως ακριβώς και στη γλώσσα και στην αγωγή των Βρετανών. Από την άποψη αυτή, η δυναμική οργάνωση του αγγλικού λαού έχει μεγάλη ομοιότητα με την πατροπαράδοτη κιταρική οργάνωση του ελληνισμού. Ο χαρακτήρας, η επιμονή, η ακρίβεια, το σταθερό θάρρος, η πειθαρχία, η ιεραρχία και η αδημαγώγητη συντροφικότητα του σημερινού αγγλικού λαού διαμορφώθηκαν πολύ περισσότερο κατά την ληστοπειρατική και νομαδική περίοδο του πολιτισμού του παρά κατόπιν. Η οργάνωση μετέπειτα της αποικιακής εξαπλώσεως των εταιριών, του διαμετακομιστικού εμπορίου, της ωκεάνιας ναυτιλίας, του πολεμικού στόλου, της βιομηχανίας, της τραπεζικής πίστης, βασίστηκε στην δύναμη αυτών των παλαιών αρετών. Των αρετών που γεννήθηκαν σε εποχή κατά την οποία οι τραχείς νησιώτες κέρδιζαν το ψωμί τους και τη θέση τους στην αυτοπειρατική ομάδα με μύριους κινδύνους και κανείς δεν μπορούσε να παραστήσει με έξυπνη ρητορική τον αρχηγό. Οι δύο αγγλικές επαναστάσεις του 1648 και του 1688 αντίθετα με την γαλλική επανάσταση του 1789 στράφηκαν κατά των εκτροπών της μοναρχίας. Δεν έδειξαν όμως καθόλου το υφιστάμενο κοινωνικό και οικονομικό καθεστώς. Ο Βρετανικός μεσαιωνικός συνεργατισμός όχι μόνον δεν ανατράπηκε από τις επαναστάσεις αυτές, αλλά αναπροσαρμόστηκε και άνθησε ξανά. Συμπληρώθηκε με τη νεότερη τεχνική και εξελίχθηκε αντιατάρακτα μέχρι σήμερα. Αντιθέτως, ο γαλλικός λαός θα βρεθεί στο χάος αν το κράτος και η διοίκησή του πάθουν οποιαδήποτε καθίζηση.
διότι οι παραδοσιακές κοινωνικές δομές του διαλύθηκαν το 1789. Αντιθέτως, οι Άγγλοι διατήρησαν όλες τις λαϊκές τους παραδόσεις και τα εξωκρατικά τους κύτταρα και όλη την ζωτικότητά τους. Έτσι μπορούν να ξαναφτιάξουν τη Βρετανική Αυτοκρατορία πολλές φορές στο μέλλον. Η κοινοβουλευτική Αγγλία είναι η πιο καπιταλιστική και η πιο κοινοτική χώρα συγχρόνως. Προς αιώνιο έσχος των φανφαρώνων του κοινοβουλευτισμού μας και των ψευτοεπιστημόνων μας, που βλέπουν ασυμβίβαστο μεταξύ των δύο συστημάτων. Για τον ίδιο λόγο, η Αγγλία είναι και η λιγότερο δικηγοροκρατούμενη χώρα. Ο ίδιος ο θρόνος λειτουργεί κοινοτικά και η μοναρχία, όπως και γενικότερα η κεντρική εξουσία του κράτους, δεν είναι αντίθετη προς την κοινοτική εξουσία. Γι' αυτό το λόγο και η αντιπολίτευση μετέχει έστω και διαφωνούσα στην διακυβέρνηση. Στην υπηρετική Ευρώπη, αντιθέτως, το κοινοβουλευτικό σύστημα αλλοιώθηκε με το συγκεντρωτικό κράτος, ενώ στην Ελλάδα γελιοποιήθηκε. Παρά τα αυτά, στην υπηρετική Ευρώπη, η πρακτική της κοινοτικής αλληλεγγύης δεν έχει εκμηδενιστεί εντελώς ακόμη και σήμερα. Αντιθέτως, βρίσκεται παντού ως μία από τις πλέον νομότυπες και εγγενείς κοινοτικές και δημοτικές λειτουργίες. Με τη διαφορά ότι έχει πάυσει να αποτελεί τη σπουδαιότερη και δυναμικότερη παραγωγική κοινοπραξία και έχει περιοριστεί σε φιλανθρωπικές διαστάσεις. Ενώ στην Αγγλία η κοινοτική αλληλεγγύη παραμένει ενεργός και παραγωγικός σχηματισμός στην τοπική οικονομία.